Συνεχίζουμε εδώ με θέμα υγεία, όπως σας είπα προηγουμένως, και αυτή τη φορά θα δούμε μια σπάνια, πολύ ωραία, 30 ωρών επέμβαση που έγινε στο American Medical Center εδώ στη Λευκωσία και μαζί μας είναι ο γιατρός που ήταν στη συγκεκριμένη επέμβαση, ο δόκτωρας Κυριάκος Παρασκευάς, νευροχειρούργος στο American Medical Center. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. 30 ολόκληρες ώρες για να επιτευχθεί το θεμητό αποτέλεσμα που είδατε εσείς ότι ήταν εφικτό για να προχωρήσετε στη συγκεκριμένη επέμβαση. Επειδή τα ιατρικά είναι η ειδικότητά σας, θα σας δώσω το λόγο για να μας πείτε ακριβώς το τι αφορούσε η συγκεκριμένη επέμβαση. Βασικά δεν ήταν μόνο μία επέμβαση σε ένα ασθενή, ήταν τρεις επεμβάσεις, οι οποίες έγιναν σε τρεις ασθενείς, 16 ώρων, 20 ώρων και μία άλλη επέμβαση 29-30 ώρες. Ήταν σχεδόν πανομοιότυπες επεμβάσεις. Απλά εμείς δημοσιεύσαμε την επέμβαση στον παιδιατρικό ασθενή, το 12χρονο. Πρόκειται για έναν πολύ δύσκολο όγκο σπονδυλικής στήλης, ο οποίος αφαιρώντας τον, αναγκαστικά δημιουργήσαμε ένα μεγάλο έλλειμμα στην κολόνα της σπονδυλικής στήλης. Θέλοντας να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα στον νεαρό ασθενή, με αποτέλεσμα να μπορεί να μεγαλώσει σωστά, διότι βρίσκεται σε ανάπτυξη, παιδί. Βέβαια, ναι. 12 προς 13, αν δεν απατώμε. Έπρεπε να μεταμοσχεύσουμε ένα άλλο τμήμα νοστού από ένα άλλο μέρος του σώματος, για παράδειγμα, την δεξιά μπερώνη. Ουσιαστικά να γίνει μια μεταμόσχευση, αυτομεταμόσχευση, και να συγγραφούν οι αρτηρίες και οι φλέβες της μπερώνης με τις αρτηρίες και τις φλέβες του πνευμονικού δικτύου, ώστε για να ενσωματώσουμε το αυτομόσχευμα στην κυκλοφορία πίσω και να καλύψουμε το έλλειμμα, να διορθώσουμε οποιαδήποτε παραμόρφωση. Ουσιαστικά ήταν ένα συνδυαστικό χειρουργείο, ογκολογικό χειρουργείο, στο οποίο αφαιρέθηκε πλήρως ο όγκος, αλλά αποκαταστάθηκε και το έλλειμμα, δόθηκε στήριξη, θεραπεύτηκε και η κύφωση. Θέλω να πω ότι ήταν αυτό το παιδάκι δηλαδή πλέον μεγαλώνοντας δεν θα έχει κάποια άλλα προβλήματα λόγω της συγκεκριμένης επέμβασης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αναπτύσσεται, θα ψηλώσει και όλες οι αλλαγές που έχει το σώμα. Βέβαια. Ακριβώς επειδή έγινε αυτή η επέμβαση, θα έλεγα ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Όχι. Ναι. Είναι μια επέμβαση η οποία δεν απατώμε, έχει γίνει πρώτη φορά και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Θα έλεγα σε αρκετές, συμπεριλαμβάνοντας αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα χειρουργείο το οποίο εκτελείται μόνο σε συγκεκριμένα κέντρα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Διότι χρειάζεται πάρα πολλές ομάδες χειρουργών. Για παράδειγμα, χρειάζεται πλαστικούς χειρουργούς, μικροχειρουργούς, ορθοπαιδικούς και νευροχειρουργούς. Στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν υπάρχουν αυτές όλες οι εξειδικεύσεις για να βρεις. Γι' αυτό έπρεπε να έχω εκπαιδευτεί, να έχω κάνει όλα αυτά τα rotations, τις υποεξειδικεύσεις, για να μπορεί ένας χειρουργός να εκτελεί αυτόνομα αυτή την επέμβαση με τη δική του ομάδα, αλλά χωρίς να στηρίζεται σε άλλες υποειδικότητες. Αυτό όμως είναι πολύ, ένα μεγάλο πλεονέκτημα για όσους ασθενείς μας στην Κύπρο, γιατί. Γιατί ξέρουν ένα τέτοιο, σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να μεταβεί στο εξωτερικό για να κάνει ένα τέτοιο είδος χειρουργείο. Ακριβώς. Όμως τέτοια ασθενείς, ειδικά και ευάλωτοι συναισθηματικά ασθενείς με αυτό που περνάνε, θέλουν να ξέρουν ένα χειρουργό στον οποίο θα μπορούν να στηρίζονται. Φανταστείτε να συμβεί μια επιπλοκή που ανήκει στην ειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής ή στην ειδικότητα της μεταμοσχευτικής ή της θωρακοχειρουργικής. Δεν μπορείς να παραπέμπεις αυτόν τον ασθενή από τον ένα γιατρό στον άλλο ή από το ένα νοσοκομείο, νοσηλευτικό ίδρυμα στο άλλο. Πρέπει στις μικρές χώρες, όπως είναι η Κύπρος, να υπάρχουν αυτόνομοι χειρουργοί, πολυπλεύρως εκπαιδευμένοι, για να μπορούν να εκτελούν αυτές τις επεμβάσεις στο ίδιο επίπεδο όπως θα εκτελούνταν από τις τρεις ή τέσσερις ομάδες ειδικοτήτων που θα παρευρίσκονταν στο χειρουργείο. Επίσης, αυτό μειώνει και τα ποσοστά λοιμόξεως. Όταν βρίσκονται όσο το λιγότερο δυναμικό. Ακριβώς. Διότι μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι ασθενείς με λευχαιμικές νόσους ή όγκους έχουν κατεσταλμένο νοσοποιητικό, ώστε πρέπει να εκτίθενται λιγότερο. Προστατεύοντας το νοσοποιητικό του σύστημα. Γιατρέ, αυτό που μας περιγράφετε και αυτό που πράξατε στην ουσία, γιατί δεν είμαστε στα λόγια, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την πράξη την οποία έχετε κάνει. Αυτό το χειρουργείο είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κύπρο και γενικότερα για την ανθρωπότητα, εγώ θα έλεγα. Το να έχει προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη και οι Κύπροι να έχουν την τύχη να βρίσκεστε στην Κύπρο, γιατί πολλές φορές καταξιωμένοι γιατροί όπως εσάς δεν επιστρέφουν πίσω στην Κύπρο, μένουν στο εξωτερικό. Και πάλι επισκεπτόμαστε Κύπρο το εξωτερικό και βρίσκομαστε στα χέρια Κυπρίων. Θα πω κάτι, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Δεν θα επέστρεφα, δεν υπήρχε το American Medical Center στην Κύπρο.
Είναι ένα νοσοκομείο υψηλότερων προδιαγραφών, στο οποίο μπορώ να εκτελώ αυτά τα χειρουργία. Επομένως, ο κάθε χειρουργός που ασχολείται με την αρκετά πολύπλοκη και δύσκολη χειρουργική τη ειδικότητα, την εξειδικευμένη, ναι, με την υψηλή ραπτική τη κάθε ειδικότητα, πρέπει να έχει και το κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα, νοσοκομείο να τον στηρίζει. Μην ξεχνάτε ότι εγώ είμαι ένα τεχνικό, είμαι χειρουργό. Πρέπει να έχω όμως και ομάδα πίσω μου, όπως εντατικοί, νοσηλευτές, εργαλειοδότες, βοηθούς, εξειδικευμένους αναισθησιολόγους για να με στηρίζουν. Μπορεί να είμαι ο εκτελεστής ενός έργου, να ενορχιστρώνω όλα αυτά, αλλά χρειάζομαι πίσω μου ικανούς, εξειδικευμένους άλλων ειδικοτήτων ή και ίδιας ειδικότητας για να με στηρίζουν. Για να βγει ένα εξαίρετο αποτέλεσμα, πρέπει να είσαι ομάδα. Ξέρετε, δεν ακούγεται περίεργο, γιατί ακουμπάτε ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι το να υπάρχουν σωστά κέντρα, έτσι ώστε σωστά νοσοκομεία στο τέλος της ημέρας και το τελευταίο νοσοκομείο να μπορεί να παρέχει σε ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν και μπορούν να πράξουν μεγάλες επεμβάσεις, να έχουν όλα τα εφόδια, θα έλεγα εγώ, έτσι ώστε να προχωρήσουν. Γιατί όπως είπατε, αν δεν υπήρχαν αυτό, δεν θα μπορούσατε να επιστρέψετε. Και ίσως αυτό είναι που μας λύνει και την απορία, γιατί αρκετοί Κύπροι επιστήμονες δεν επιστρέφουν πίσω στην Κύπρο, γιατί απλά δεν μπορούν να πράξουν όλα όσα έχουν μάθει. Θα συμφωνήσω απολύτω μαζί σας. Θα πάω πίσω στη συγκεκριμένη επέμβαση, αφού αυτό είναι που δίνει ελπίδα σε άλλους ασθενείς, από ό,τι καταλαβαίνω, που πάσχουν από παρόμοια προβλήματα υγείας. Σαφέστατα, όταν έχεις τη δυνατότητα να θεραπεύεις τέτοιου είδους πολύπλοκες παθολογίες, αυτό δίνει ελπίδα σε πάρα πολλούς, ιδιαίτερα παιδιατρικούς ασθενείς, αλλά και στους γονείς. Φανταστείτε πόσο μεγάλη ταλαιπωρία είναι για έναν παιδάκι 6, 7, 8, 9 χρονών και την ίδια του την οικογένεια να αναγκάζεται να μεταβεί σε μια ξένη χώρα, σε μια παγωμένη χώρα, που ίσως να μην υπάρχει και ευκολία συνεννόησης λόγω της διαφορετικής γλώσσας. Τώρα, ειδικά σε εποχές κορονοϊού, υπάρχει μια ανωνυμία. Ένας διαχωρισμός, μια απομόνωση, ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Είπανε διότι οι δύο γονείς και επιτρέπεται μόνο στον ένα να μπει λόγω ασφάλειας του κορονοϊού. Σκεφτείτε μια μητέρα να έχει το παιδάκι της να πέρα χειρουργή, είτε για όγκο εγκεφάλου, γιατί χειρουργούμε και αρκετούς όγκους εγκεφάλου, είτε για όγκο σπονδυλικής στήλης, και να είναι το παιδάκι της στην εντατική μετά από 15 ώρες χειρουργείων, π.χ. στην Γερμανία ή στην Αγγλία, και να μην μπορεί να το επισκεφτεί λόγω του ότι βρισκόμαστε σε περίοδο κορονοϊού. Στην Κύπρο είναι πιο ζεστά τα πράγματα, το ξέρετε αυτό. Δεν εγκαταλείπουν ούτε την υπόλοιπη οικογένεια, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και άλλα παιδιά μεγαλύτερα είτε μικρότερα, ή αν είναι ο γονέας που έχει αυτό το πρόβλημα και πρέπει να συνοδεύσουν και οι δύο, και δεν υπάρχει κανείς για τα παιδιά που βρίσκονται στην Κύπρο. Καλοί συγγενείς που βοηθούν, αλλά όσο να είναι οι γονείς, είναι κάτι το διαφορετικό. Και με αυτόν τον τρόπο δίνεται δυνατότητα μέσα από εσάς, μέσα από το American Medical Center, να βρίσκονται στην Κύπρο και να τη χάνουν τις καλύτερες θεραπείες, έτσι ώστε να ιαθούν. Γιατί έχετε αναφερθεί και σε άλλα χειρουργία στην κουβέντα μας. Έχετε αναφέρει και για όγκους εγκεφάλου, που γνωρίζω ότι έχετε πράξει τέτοια χειρουργία και στην Κύπρο πρόσφατα. Τυχαίνει να γνωρίζω ασθενείς σας. Και νομίζω είναι εκεί που καταλαβαίνω πώς δίνετε την ελπίδα στους ασθενείς, και αυτό που εξηγήσατε μόλις τώρα, το πόσο σημαντικό είναι να μένει ο ασθενής στην Κύπρο και να νιώθει και όλο το οικογενειακό περιβάλλον ότι ό,τι και αν γίνει, είμαστε όλοι εδώ ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, πρέπει να αναφέρω και για μια εργασία που έχει δημοσιευτεί πρόσφατα στην Αμερική, ότι εάν αυξηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ ασθενούς και ιατρού, και ο συναισθηματικός κόσμος όμως, η ψυχολογία του ασθενούς είναι καλύτερη πριν το χειρουργείο, τότε αυξάνονται και τα θετικά αποτελέσματα μετά από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση. Ακριβώς. Εμπιστεύονται οι ασθενείς σας, σας εμπιστεύονται, ρητορική είναι και η ερώτηση, το νεαρό της ηλικίας σας. Γιατί όσο να πει κανείς, συνήθως βλέπαμε μεγάλης ηλικίας γιατρούς να τολμούν, αν θέλετε, να κάνουν μεγάλα χειρουργία, ενώ εσείς παρά το νεαρό της ηλικίας σας προχωράτε και κάνετε πολύπλοκα χειρουργία. Στη δική μας ειδικότητα δεν μετρά τόσο η ηλικία, επειδή είναι μια ειδικότητα υψηλής τεχνικής δυσκολίας που χρειάζεται δεξιοτεχνία, θα έλεγα ότι χωρίς, και το λέω με ταπεινότητα, μην παρεξήσετε, μετρά περισσότερο η δεξιοτεχνία και η τέχνη. Είναι πιο εύκολο ψυχικά αποθέματα, οι αντοχές και η αφομοίωση καινούργων τεχνικών γίνονται πιο εύκολα από νεαρά μυαλά. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο.
και λόγω του ότι τώρα τελειώσατε, έχετε άλλες τεχνικές που αντιμετωπίσατε μπροστά σας και νέες επιστήμες, νέες εφαρμογές, και αυτό είναι που κάνει, σας δίνει τη δυνατότητα να θεραπεύσετε ακόμα περισσότερα άτομα με νέες τεχνικές, οι οποίες δίνουν στο μέλλον τους, όπως και το 12χρονο, 13χρονο αγόρι που εγχειρίσατε τελευταίως, μεγαλύτερες ελπίδες για το μέλλον και στην ενηλικίωσή τους να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα. Βέβαια, και πλέον όλη αυτή η σωρία τεχνικών που χρησιμοποιούμε, όπως το μικροσκόπιο, ο κόσμος της μικροχειρουργίας, το ενδοσκόπιο, ή σε χειρουργία που γίνονται διάμεσου του θώρακα με θωρακοσκόπιο, ή ακόμα και λαπαροσκόπιο. Και θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη πενταετία, εφταετία, εισέρχεται και η ρομποτική νευροχειρουργική, έχοντας στο πλωστάσιο μας όλες αυτές τις τεχνικές, όλων αυτών των εξοπλισμών και τη γνώση προφανώς των ανατομικών πεδίων και τις υποεξειδικεύσεις. Ναι, μπορείς να θεραπεύσεις τα πάντα με ασφάλεια, με λιγότερο μεταχειρητικό πόνο, με λιγότερες μεταχειρητικές επιπλοκές και με μικρότερο χρόνο νοσηλείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μιλάμε για όλα αυτά και αναφερόμαστε στο νησί μας, αναφερόμαστε στην Κύπρο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα στην κουβέντα μας, αλλά πραγματικά είναι το πιο σημαντικό και είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει γενικότερα την εικόνα της Κύπρου και να καταστεί και ως έτσι ιατρικός προορισμός για πάρα πολλά άτομα και από το εξωτερικό και να αντιστραφούν, αν θέλετε, οι ρόλοι. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Επίσης, το ρήμα που χρησιμοποιήσατε να αντιστραφούν, θα συμφωνήσω επίσης, διότι αυτό που μετρά δεν είναι η χώρα που χειρουργάς, είναι η ποιότητα που εσύ μπορείς να δώσεις. Εάν έχεις έναν εξαίρετο νοσοκομείο με ικανών προσωπικών, είτε αυτό το νοσοκομείο βρίσκεται στο Ισραήλ, είτε βρίσκεται στην Εσθονία, όταν το προσωπικό και το νοσοκομείο είναι εξελιγμένα, με σωστόν υπόβαθρο, δεν υπάρχει καμία διάφορα. Κάτι που δεν αναφέραμε ίσως και θα έπρεπε να αναφέρουμε όσον αφορά τη μεγάλη επέμβαση αυτή που έχετε κάνει, γιατί πραγματικά εγώ διαβάζοντας όλα τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί για τη συγκεκριμένη επέμβαση, οι απορίες είναι πάρα πολλές, αλλά ακούγοντάς σας το παίρνω ένα βήμα παρακάτω, γιατί είναι πάρα πολλοί ασθενείς που μας στέλνουν και μηνύματα, γιατί αναφέραμε και τον όγκο εγκεφάλου και καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλοί όσοι παρακολουθούν και μέσα από τα νοσοκομεία και ο καθένας έχει κάποιο άλλο είδος το οποίο χρήζει κάποια επέμβαση και δεν ξέρουν ίσως τι πρέπει να κάνουν. Βέβαια. Πλέον αντιμετωπίζουμε και όγκους εγκεφάλου σε πολύ βαθιές δομές του εγκεφάλου, διότι έχουμε τη δυνατότητα όταν αυτοί οι όγκοι περιπλέκουν αρτηρίες μέσα, αγκία ή φλέβες, να τις παρεκτοπίζουμε. Και αν υπάρχει περίπτωση πολλές φορές για να αφαιρέσεις όλων των όγκων, μπορείς να διακόψεις την κυκλοφορία και μετά να ξανακάνεις αναστόμωση, δηλαδή bypass. Όπως έγινε και η μεταμοσχευτική αναστόμωση στο παιδί, μπορεί να γίνει παρόμοια τεχνική και σε όγκους. Αποκαθιστάς την αρτηριακή κυκλοφορία, αφαιράς όλων των όγκων. Είναι δύσκολο και είναι πολύ ώρες επεμβάσεις, όμως επιστρατεύοντας όλες αυτές τις τεχνικές και των εξοπλισμών, επαναλαμβάνω ότι μπορείς να θεραπεύσεις τα πάντα. Εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω που επιστρέψατε στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας βρίσκουμε και εμείς εδώ. Πολλές φορές είναι αυτό που λέμε, αν χρειάζεται να είστε, αλλά και όταν πρέπει να αποταθούμε σε εσάς, είναι καλό να σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και θα χαρούμε μια άλλη στιγμή να ακούσουμε περισσότερα από εσάς. Ευχαριστώ.